Αλέξανδρε, σου έχω παρέα σήμερα. Και γεια είναι σου, και Αλέξ, μάλιστα ξανά. Ξανά. Γεια σου, ξανά. Μα τα πα, ρε φίλε. Μα το έλεγε αυτό. Σε περίμενα πώ και πώ. Όταν βγω, λέω θα πάω σε σένα σίγουρα για να φάμε, γιατί θυμάμαι στην Ένωση, μα είχε ταΐσει, είχαμε φάει. Να είσαι καλά, χαίρομαι. Ήταν και ωραία η παρέα. Τι θα φτιάξει, Αλέξανδρε. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε στριφτάρια με γαρίδες και ένα πέστο φρέσκο, το οποίο θα το κάνουμε εδώ. Θα σα το βάλω να το κάνετε οι δυο σα. Τέλεια. Πάμε. Να ανάψει φωτιά εγώ. Έχω ανάψει φωτιά εγώ. Έτσι κι αλλιώ. Ανάβει φωτιά, νομίζω έτσι κι αλλιώ. Έχει δίκιο. Δηλαδή κάπου, όπα. Ιωάννα. Λοιπόν, σκέψω ότι εγώ ένα χρόνο έχω δίπλα μου εδώ ένα κορίτσι που ανάβει φωτιέ. Θα με κάψει. Λοιπόν, τελειώσουμε. Δεν είναι αλήθεια. Όλοι μου το λένε. Φίλε, όλοι μου το λένε. Αλλά δεν με αφήνει να κάνω δουλειέ, να ξέρει. Δεν με ταλαιπωρεί ή δεν με πιστεύετε. Δεν ξέρω τι σου λέει. Σε προσέχω. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Έχουμε μία σοτέζα. Θα πάμε να βάλουμε από εδώ λίγο ελαιόλαδο, να σοτάρουμε λίγο το κρεμμυδάκι μας. Είναι εύκολη συνταγή, έτσι. Πολύ εύκολη. Θα βάλουμε κρεμμυδάκι και τις γαρίδες μας κατευθείαν αρχίζουν να γίνονται. Τις βγάλατε τώρα. Κατευθείαν. Πες. Καλά ρε Θεέ, είδες αυτό το καρχαρίακι κάτω και δεν τρόμαξες. Εγώ δεν μπορώ. Πεινούσαμε. Αλλά μου ξέφυγε. Είχε πείνα. Αλήθεια δεν τρόμαξες, ρε σηκώρο. Αυτό πήγα το σκούντισα. Τον έπαινα και από την ουρά, αλλά εκείνη τη στιγμή. Εκεί έχετε και ίδιο χρώμα μάτια, βέβαια, να ξέρετε. Έτσι. Είναι φοβερό. Λοιπόν, λίγο αλάτι και λίγο σκοτριμένο πιπέρι μέσα στις γαρίδες μας. Είχαμε και αλατάκι εκεί, φτιάχναμε εμείς. Τα γαϊδική από τη θάλασσα. Έντονη γεύση, φαντάζομαι, θα είχε. Όχι, καθόλου έντονη. Εντάξει. Ναι. Φαντάζομαι ότι όλα αυτά που πιάνετε τα στακουδάκια και όλα αυτά φτιάχνετε και ζωμούς και τέτοια γεύση. Εννοείται, με ριζάκι. Τα καλύτερα. Καλά, εσύ ξέρεις. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το μούλτι μας και θέλω να βάλετε εδώ μέσα. Κορό, εσύ, πάμε μαζί με την Ιωάννα. Η Ιωάννα θα βάλει σκόρδο και κουκουνάρι. Εγώ κουκουνάρι. Μέσα. Ωραία. Εσύ θα πάρεις όπως είναι τα μυρωδικά, θα τα κόψεις λίγο και θα μου τα βάλεις εδώ. Ωραία. Όλα. Σου έχω και μαχαίρι. Όλα, όλα είναι διάφορα μυρωδικά. Έχω μαϊντανό, έχω βασιλικό, έχω δυόσμο. Δεν έχεις μασέτη. Εγώ συνηθίζω με το μασέτη. Τι θα το κάνω. Τίποτα. Καλά, έτσι που είναι ντυμένο φρυδικό. Εγώ πιστεύω θα μου βγάλει κανένα τέτοιο από πίσω. Μου πέφτει και θα κάνει δουλειά. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ ανακατεύουμε τις γαριδούλες μας μαζί με το κρεμμυδάκι. Η γαρίδα ξέρουμε ότι θέλει γρήγορο χρόνο, Ιωάννα, όχι πολλή ώρα. Τέλεια. Και προσθέτει εδώ η Ιωάννα το ελαιόλαδο. Εγώ σβήνω με λίγο κρασί μέσα τη σοτέζα μου. Να μην το πιούμε. Θα σου αφήσω λίγο, θέλεις. Τέλεια. Δεν είχαμε στον Άγιο Δομήνικο. Δεν μπορώ να μην σου αφήσω. Έλα, λίγο κρασάκι που έκανες βγαίνοντας. Τι είναι αυτό το οποίο σου έχει πάρα πολύ, όχι γεύση. Να δω. Α, σαν γεύση. Σωστό. Τίποτα. Τι τίποτα, αρέσει. Δεν θέλω να φας ένα μπέργκερ, ξέρω εγώ. Δεν είμαι τόσο με το φαγητό, αλήθεια. Τι σου μύρισε, ξέρω εγώ. Με την πίτσα έχω θέμα. Όντως φάγαμε πίτσα. Την πρώτη μέρα δηλαδή, που βγήκα, την επόμενη μάλλον, επειδή είμαστε στο τελικό, πήγαμε σπίτι του Ηλία μετά τα γυρίσματα. Στον Ηλία, τα βρήκατε δηλαδή. Δεν είμαστε. Στο φιλαράκι μου. Είμαστε τέλεια με τον Ηλία. Φαινόταν λίγο, ξέρει, το τελευταίο διάστημα ότι κάπου. Το τελευταίο διάστημα δεν το είδατε, γιατί ήταν και όπα που ήμασταν στα σπίτια για να γυρίσουμε. Ήμασταν πάντα καλά και του είχα πει ότι αυτό που σου είχα πει ότι είναι απλά. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Είμαι διαφορετικό εγώ σαν άνθρωπο. Δηλαδή, άμα τσακωθώ με κάποιον, είμαι εκεί. Mm-hmm. Ο καθένα είναι διαφορετικό σαν χαρακτήρα. Οπότε, άμα κάποιο δεν μου κάνει, μένω εκεί. Δεν θα το κοιτάξω να το αλλάξω, γιατί ξέρεις τι, η ζωή είναι πολύ μικρή. Αλλά ισχύει αυτό που λες. Οπότε και σε σχέση ισχύει το ίδιο και σε άτομα. Ναι, ρε παιδί μου, απλά φάνηκε κάπως σαν να τζίνησε, σαν να χάλασε η γεύση σου. Με τον Ηλία, πραγματικά είμαστε. Εντάξει, αδελφιά. Είναι και να σου πω κάτι. Εγώ επειδή τον ξέρω και από πριν τον Ηλία, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Πάντα με το χαμόγελο. Κάπου πιστεύω ότι μέσα στο παιχνίδι έχασε και αυτό λίγο, ξέρει. Όχι, τώρα τα πάνω και τα κάτω έχει. Η ζωή όμως έχει τη γεύση που τη δίνει. Εγώ νομίζω ότι αυτό του έλειψε. Στριφτάρια μεγαλύτερε και φρέσκο πέστο. Λοιπόν, πάμε να τα ανακατέψουμε. Εδώ. Για λίγη περισσότερη γεύση θα βάλουμε λίγο βούτυρο λούρπακ από 100% αγελαδινό γάλα. Είναι και light για να προσέχουμε τη διατροφή μας. Και θα δώσουμε και δώρο μεγάλο, έτσι, σε 25 τυχερού. Έτσι. Για πες το δώρο μας, 25 τυχεροί θα έχουν μια τσάντα γεμάτη με προϊόντα λούρπακ. Ακριβώς. Με πολύ και αγάπη, λούρπακ light. Αγαπημένη. Για να κάνετε, ναι, γιατί ξέρεις τι, δίνει την οστομιά και δίνει τη γεύση που θέλεις και ταιριάζει με όλες τις συνταγές. Δεν την είχαμε να μας έστειλε στον Άγιο Δομήνικο λίγο να μας δώσει λίγο γεύση στο φαγητό. Την έχεις τώρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε, δες το πέστο μέσα. Ωραία. Το πετύχαμε. Είχε άρλα πρώτη που σου ήρθαν στον Άγιο Δομήνικο, που είναι την ίδια εταιρεία. Ναι. Λοιπόν, τέλεια. Ανακατεύουμε εδώ γαρίδες μαζί με το πέστο. Και όπως είναι, βάζω στριφτάρια. Επικοινωνία.
δεκόρο, Ιωάννα, εδώ να σας πω ότι εκτός από στριφτάρια, βέβαια, μπορείτε να βάλετε, άμα θέλετε, πένες, μπορείτε να βάλετε οποιοδήποτε ζυμαρικό σας αρέσει. Ωραία. Ιωάννα, μάστερ, φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Εγώ είμαι άνθρωπό σου, είμαι άνθρωπό σου. Ναι. Όσο το τρίβει το πιπέρι, λοιπόν, για πάμε. Έρχεται το καλοκαίρι, στα πανηγύρια το λένε αυτό το τραγούδι, να ξέρει. Μου αρέσει αυτό. Φτάνει, είμαστε οκ. Βλέπεις ρε σηκώρο, έχω ξασκηθεί τουλάχιστον σε αυτό, δεν ξέρω ότι θα πάρω και έχω βρει και διαφορετικούς τρόπους να τους αξιοποιώ. Παίζει και μουσικούλα. Ναι. Λοιπόν, και λίγη παρμεζάνα από πάνω, πώς βλέπεις. Δώσ' του, δώσ' του. Το τρως, το τρως, ε. Το τρως. Εξαφανίζεις. Το εξαφανίζεις, δεν το τρως απλά. Λοιπόν, κλείνω μάτι, νομίζω ότι μαγειρέψαμε πολύ ωραία και σήμερα με εξαιρετική παρέα. Βρίσκουμε τη συνταγούλα όμως στο Instagram Alex Παπανδρέου, κάντε follow να βρείτε όχι μόνο αυτή τη συνταγή, όλες τις συνταγές. Και επειδή φτάνουμε και προς το τέλος εκπομπής την άλλη εβδομάδα, μία εβδομάδα έμεινε, θέλω να πω ότι στο site μου alexpapandreou.gr έχω κατηγορία Love It με όλες τις συνταγές όλες τις χρονιάς. Τέλεια, άρα δεν έχετε δικαιολογία.